Πάμε στη Νέα Δημοκρατία να ξεκινήσουμε από εκεί, που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτή είναι υπεύθυνη να προχωρήσει και να τραβήξει το δρόμο μπροστά. Βεβαίως. Να πάμε δηλαδή παρακάτω. Να δώσει και τον τόνο. Και να δώσει τον τόνο με πράξεις όμως. Βεβαίως. Με λόγια συζητάμε ενάως. Καλημέρα σας κύριε Γαϊτανή. Καλημέρα, καλή βδομάδα και στους δύο. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Αναρωτιόμαστε εδώ πώς θα πάμε παρακάτω, κύριε Γαϊτανή. Πώς θα ξεφύγουμε τώρα από μια τοξικότητα και μια νοσηρότητα που πάει να στηθεί στην πλάτη των 57 νεκρών. Γιατί άμα προσέξει κανείς, αρχίζει να διαφαίνεται και κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε αυτό, κύριε Οικονόμου. Να μην επιτρέψουμε αυτή την δικαιολογημένη θλίψη, την οργή που αισθάνεται μέρος της κοινωνίας, ειδικά τα νέα τα παιδιά. Να μην επιτρέψουν αυτή η θλίψη και η οργή να γίνει σπίθα για ένα νέο διχασμό. Και εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρουμε και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στην ιστορία μας γενικά, όποτε διχαστήκαμε, όποτε ενισχύσαμε τα άκρα, δεν καταφέραμε τίποτα, γιατί φέτος είχαμε τα ανάποδα αποτελέσματα. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση από την αρχή αναγνωρίζει τις ευθύνες που της αναλογούν. Και ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί δύο πράγματα. Καταρχάς, να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στην έρευνα και απόδοση των ευθυνών. Αυτό φυσικά είναι δουλειά της δικαιοσύνης, αλλά είδατε ότι ο Πρωθυπουργός με την επιστολή που έστειλε ζήτησε να γίνει κάθε τι που πρέπει προς αυτή την κατεύθυνση, και από την άλλη, γιατί η δουλειά της πολιτείας είναι αυτό, να αναζητήσει όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους φτάσαμε στο μοιραίο βράδυ, φτάσαμε σε αυτό το, επιτρέψτε μου την έκφραση, ξεχαρβάλωμα που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, με αυτά τα ηχητικά που νομίζω όλοι όσοι τα ακούμε μας πιάνεται κάπως στο στομάχι, ώστε να αποτυπωθεί αυτή η κατάσταση και, εν πάση περιπτώσει, αυτό το ποτέ ξανά που υπόθηκε για τον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες μέρες να γίνει πράξη. Γιατί στο τέλος. Τι θα κάνετε γι' αυτό, κύριε Γαϊτανή? Και η κοινωνία. Εντάξει, το λέτε και το διατυπανίζετε και το υπογραμμίζετε. Εντάξει. Τι θα κάνετε γι' αυτό, έτσι ώστε η συζήτηση να εγκλωβιστεί στην ουσία του ζητήματος, να επιχειρηθεί και συνένεση και συνεννόηση και να αφήσετε έξω από αυτόν τον κύκλο κάθε ακρότητα προκειμένου να σβήσει ή πάντως να μην βρίσκει γόνιμο έδαφος να αναπτυχθεί? Κοιτάξτε, η συνεννόηση και μπορεί να επιτευχθεί, κύριε Παυλόπουλε, στη λογική ότι να δεχτούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης και ότι υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες. Γιατί αν δεν κατανοήσουμε και δεν συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν διαχρονικές παθογένειες που πρέπει να λυθούν, τότε είναι δύσκολη προσέγγιση, ξέρετε. Το να λειτουργήσει ένας οργανισμός. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει την ευθύνη. Για παράδειγμα, εμείς πιστεύουμε. Πάντως, για να πάρετε αποφάσεις, κύριε Γαϊτάνη, και να αλλάξετε όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται, και είναι πάρα πολλά. Και προφανώς είναι παθογένειες πάρα πολλών ετών. Δεν χρειάζεστε το OK της αντιπολίτευσης. Για να στείλετε το μήνυμα στους πολίτες ότι γυρίζουμε σελίδα και αλλάζουμε όλα αυτά και άμεσα, όσο πιο άμεσα γίνεται. Όλα αυτά που έχετε δίκιο. Αυτό εμείς θα το πράξουμε. Το θέμα είναι τι μήνυμα στέλνουμε ως πολιτικός κόσμος και στην κοινωνία. Ο Πρωθυπουργός τι δεσμεύτηκε να γίνει? Να τελειώσει αυτή η περίφημη σύμβαση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και να μπει το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Συγκρότησε μια επιτροπή για να καταγράψει τις παθογένειες σε ένα πρώτο επίπεδο. Έχει πει ότι στην επόμενη Βουλή να συγκροτηθεί μια εξεταστική επιτροπή για να δει αυτές τις παθογένειες του σιδηροδρόμου. Ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Αρχή Σιδηροδρόμων για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να ανατάξουμε τον ΟΣΕ, να γίνει μια σύγχρονη και μοντέρνα υπηρεσία. Άλλαξαν οι διοικήσεις, θα γίνει μια πρόσκληση ενδιαφέροντος πανευρωπαϊκή, τουλάχιστον διεθνής εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε διοικήσεις που έχουν μια σχετική εμπειρία, και είμαστε εδώ να ακούσουμε και προτάσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, ώστε αυτό το ποτέ ξανά, κύριε Παυλόπουλε, να μην μείνει κενό γράμμα, να έχει περιεχόμενο και να μετασχηματίσει, αν θέλετε, τον ΟΣΕ σε μια υπηρεσία, σε έναν οργανισμό που θα προσφέρει ασφαλείς συγκοινωνίες. Τώρα, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε στη Βουλή μια συζήτηση, κύριε Γαϊτάνη? Κύριε Οικονόμου, γενικά ξέρετε, η δική μας κυβέρνηση αυτά τα 3,5 χρόνια πάντα έχει κινηθεί με διαφάνεια και με το διάλογο. Όχι, εννοώ μια συζήτηση οργανωμένη προημερησίας και τα λοιπά, να αναλάβει μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση, να προχωρήσουμε, να ακούσει και ο κόσμος τις θέσεις των κομμάτων μέσα στη Βουλή, να ανταλλαγούν επιχειρήματα, να δούμε πώς το λένε ντοκουμέντα που θα παρουσιάσει κάθε πλευρά, για να βγάλει και ο πολίτης μια άκρη. Γιατί στα τηλεπαράθυρα δεν μπορεί να βγάζουμε και άκρη.
Ο καθένας βγάζει την ουρά του απ' έξω, άλλος διώχνει τις ευθύνες, πάει παραπέρα, άλλος πάει παραπίσω, άλλος πιο μακριά και δεν βρίσκει άκρη. Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση αυτό που έχει κάνει είναι το εξής. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει στείλει μια επιστολή στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων ότι να τους ενημερώσει ό,τι θέλουν και δεύτερον θα παραστεί στη σχετική επιτροπή της Βουλής για να ενημερώσει αρμοδίως τα κόμματα. Mm-hmm. Η δική μας κυβέρνηση πάντα κινείται με διάθεση διαφάνειας και διαλόγου. Δεν το αρνούμαστε αυτό και πάρα πολλές φορές το επιδιώκω. Όπως βλέπετε τώρα κάνει ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Το ζήτημα, κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλε, είναι να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τον 21ο αιώνα τέτοιου είδους μεταφορικές υπηρεσίες. Και η κυβέρνηση έκανε αρκετά στο σιδηρόδρομο. Δυστυχώς δεν έγιναν όλα και σίγουρα δεν έγιναν όλα όσα θα έπρεπε για να αποτραπεί αυτό το δυστύχημα. Έχει ανακοινώσει όμως αυτό το πλαίσιο δράσεων και σε αυτό πάνω θα πατήσει η κυβέρνηση για να μπορέσει να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε τους αντιπάλους σας να συνεχίζουν τις βολές κατά του κυρίου Καραμαλή με τελικό στόχο να μην είναι υποψήφιος. Τέτοια πιθανότητα υπάρχει? Μπορεί η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, να ζητήσει κάτι τέτοιο ή αυτοδίκαια όποιος είναι βουλευτής θα είναι και υποψήφιος? Κύριε Οικονόμου, ακούστε. Σας είπα προηγουμένως ότι η κοινωνία περιμένει να δει σοβαρότητα από τον πολιτικό κόσμο. Και σοβαρότητα σίγουρα δεν είναι τα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Μα ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ο κύριος Καραμαλής υποψήφιος. Προσέξτε, ο κύριος Καραμαλής παρετήθη ευθύς αμέσως αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Και ο κύριος Καραμαλής δεν έχει καταδικαστεί από κανένα δικαστήριο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο κύριος Τόσκας μετά τη μεγάλη τραγωδία του Ματιού δεν ήταν εκείνος ο υπουργός που δεν έβρισκε κανένα λάθος όσο και αν έψαχνε και ο οποίος επίσης ήταν υποψήφιος στις εκλογές του 2019 και το ίδιο λέει θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Παπά που είναι τελεσίδικα καταδικασμένος από το ειδικό δικαστήριο για το εντάξει, πολύ απαξιωτικό. Εσείς θέλετε να συγκρίνεστε με το χειρότερο? Γιατί κάνετε αυτή τη σύγκριση? Όχι, δεν κάνω το. Προφανώς είναι το χειρότερο. Όταν συγκρίνεσαι, μα όταν συγκρίνεσαι σε μέναν που έχει καταδικαστεί, είναι η χειρότερη σύγκριση. Όχι, δεν είναι. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιεί τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά. Ο κύριος Καραμαλής είχε την ευτυχία παρετήθη να ανέλαβε την πολιτική ευθύνη. Και εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Άρα λέτε να μείνουμε εκεί. Μάλιστα. Καλώς σας ευχαριστούμε, κύριε Γαϊτάνη. Καλημέρα. Και σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.